κολλητός με κάποιον επειδή δέχτηκα μια αγκαλιά ή μια καλύτερη συμπεριφορά, γιατί δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Σίγουρα θα δώσω κάποιες ευκαιρίες σε ανθρώπους που θα μου τις ζητήσουν με τη συμπεριφορά τους. Αλλά πολύ συγκεκριμένες και σε καμία περίπτωση σε ακρότητες, να φτάσουμε σε ακρότητες. Εσύ έκατσες να δεις ή σου μετέφεραν άνθρωποι δικοί σου σχόλια που έχουν υποθεί Βεβαίως. Από συμπαίκτες σου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βεβαίως και ξέρω πάρα πολλά πράγματα και λυπάμαι για κάποιες έτσι συμπεριφορές καλές έξω από τους ανθρώπους αυτούς που είχαν γίνει παράλληλα, ή μάλλον είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αυτές, έχουν κάνει αυτές τις συμπεριφορές και όταν βγήκαν είχαν τοποθετηθεί για μένα. Εσύ όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, μέσα σου πώς νιώθεις και πώς συμπεριφέρεσαι, είσαι ευγενής, είσαι φιλεκτικός. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να σε κοιτάξω στα μάτια και αυτό έκανα. Κάποιοι δεν το κράτησαν πολύ αυτό, κάποιοι τα χαμήλωσαν και κάποιοι ίσως πρέπει να συζητήσω κάποια πράγματα μαζί τους, αλλά σας το έχω ξαναπεί. Η σειρά που σου είπα την τελευταία φορά που μιλήσαμε είναι αυτή. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μιλάω καλημέρα με κάποιον. Ίσως με κάποιους δεν θέλω να λέω, ας πούμε, πολύ περισσότερο από μια καλημέρα, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα καθίσω και θα σκέφτομαι τι έγινε και τι δεν έγινε και θα εκδικηθώ. Και είναι και ένας διάλογος, δηλαδή. Εγώ μπορεί να έχω την καλή διάθεση να μιλήσω με κάποιον, αλλά εξαρτάται πολύ και από τη συμπεριφορά του, έτσι. Και το τι θέλει και αυτός. Μπορεί κάποιος να μην θέλει. Σημαίνει ότι επειδή έκανε μια αγκαλιά ή με χαιρέτησε διαστόματος, θα θέλει να είμαστε και φίλοι. Δεν υπάρχει αυτό. Άμα θέλει όμως ή να γνωριστούμε λίγο καλύτερα και από κοντά, ναι, εγώ μπορεί να δώσω κάποιες ευκαιρίες σαν άνθρωπος, γιατί το θα το έκανα ούτως ή άλλως. Έχω όμως την ψήφο μου, γιατί θεωρώ ότι όταν κάνεις μια γνωριμία, οι οποίες γνωριμίες αυτές γίνανε μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξεκινάς από το μηδέν, έχεις δει συμπεριφορές και σε ακραίες συνθήκες όπου μετράει λίγο περισσότερο η κάθε συμπεριφορά και αντίδραση του καθένας απέναντί μου, έτσι. Οπωσδήποτε λοιπόν έξω από το παιχνίδι έχω κάτι στο μυαλό μου και δεν θέλω να πω ότι είναι προκατάληψη, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορώ να το ξεχάσω. Mm-hmm. Βλέποντας και κάνοντας. Τι να πω τώρα. Εσύ είχες πει ότι δεν μπορείς να πιστέψεις ότι έχουν δημιουργηθεί φιλίες μέσα στο Survivor. Σίγουρα έχεις πει ότι μπορεί να έχουν μπει τα θεμέλια για αργότερα, έτσι ώστε να υπάρξει μια επαφή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ενδεχόμενη σχέση. Δεν θα σε ρωτήσω εάν ισχύει στην περίπτωση του Ντάουν ή σε ποια περίπτωση ισχύει. Θέλω να μου πεις εάν βγαίνοντας από το παιχνίδι έχεις δημιουργήσει για κάποιο άτομο εντύπωση πλήρους απέκτειας. Και ρωτάω αυτό το πράγμα για σένα και σε εσένα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί πάρα πολύ με το ένστικτο. Ναι, αλλά και μερικές φορές και με τα δεδομένα. Οπότε, για μένα, η ιερότητα της λέξης φιλίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Από τη μία. Και